Πολύ συγκεκριμένη πληροφορία ότι βρέθηκε ένα προσωπικό αντικείμενο της άτυχης Ειρήνης στο αυτοκίνητο και θέλαμε να μας δώσετε εσείς όλες τις πληροφορίες για να μην φαίνεται ότι εμείς λέμε από το μυαλό μας οτιδήποτε. Στη θέση του συνοδηγού ένα αντικείμενο το οποίο δεν αναγνωρίστηκε ως προσωπικό αντικείμενο της Ειρήνης. Μιλήστε Γιώργο παρέα. Κυρία Κουτσελίνη, καλημέρα και στους εκλεκτούς συνεργάτες σας και στον κύριο Τάουξη. Καλημέρα σας. Το νέο αυτό στοιχείο λοιπόν έβριμα, πιστήριο, αφορά ένα κομποσκηνή χειρός μαύρου χρώματος με δύο μπλε χάντρες. Αυτό το πιστήριο έχει αναβρεθεί κατά την αυτοψία της αστυνομίας στη θέση του συνοδηγού μαζί με άλλα πιστήρια και έχει καταγραφεί στην έκθεση της αυτοψίας ως πιστήριο υπαριθμών 5α. Χωρίς όμως καμία άλλη αναφορά όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να περιέχει η αυτοψία. Θα έπρεπε για το συγκεκριμένο πιστήριο, για την αιτιότητα, πιστότητα και πληρότητα της έκθεσης αυτοψίας, θα έπρεπε να προστεθεί αν ήταν φορεμένο ή όχι. Δεύτερο, αν είχε διαρριχθεί ή όχι. Και τρίτον, αν ανήκε ή όχι στο θύμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία, τα οποία οι αστυνομικοί που συνέταξαν την έκθεση αυτοψίας έπρεπε να το αναφέρουν. Αυτό λοιπόν που δεν έπραξε η αστυνομία, το πράξαμε εμείς. Τι κάναμε, ερευνήσαμε μέσα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, αν πράγματι το εν λόγω πιστήριο ήταν της Ειρήνης Λαγούδη. Κατηγορηματικά λοιπόν σας δηλώνω ότι δεν ήταν του θύματος, αφού η θανούσα έφερε εν ζωή, αλλά και κατά το θάνατο, ένα κομποσκήνι στο αριστερό της χέρι, το οποίο βρέθηκε να το φοράει κατά την αυτοψία της αστυνομίας. Εδώ λοιπόν τίθονται τα εξής ερωτήματα. Πρώτον ερώτημα, σε ποιον ανήκει και δεύτερον, πώς βρέθηκε στο κάθισμα του συνοδηγού. Είναι τελείως προσωπικό αντικείμενο το κομποσκήνι. Ακριβώς, ακριβώς. Την πρώτη απάντηση λοιπόν σε ποιον ανήκει, πιστεύουμε ότι θα δώσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων, όπου το εν λόγω πιστήριο απεστάλλει πράγματι, όπως αναφέρεται στην αυτοψία της αστυνομίας, μαζί με τα άλλα πιστήρια για εξετάσεις και αναλύσεις. Είναι λογικό λοιπόν να έχει βρεθεί DNA του ατόμου που το κατήχε ή το έφερε. Αναφορικά με τη δεύτερη απάντηση, πώς βρέθηκε στο κάθισμα του συνοδηγού, πιστεύω ότι το συγκεκριμένο πιστήριο έχει σχέση με το άτομο που ευθύνεται για το θάνατο της Ειρήνης και για την πυρκαγιά φυσικά, έτσι. Γιατί η πυρκαγιά ήταν το μέσο για το θάνατο. Σε μια προσπάθεια μεταξύ θύματος και θήτη του δράστη υπήρξε, πιστεύουμε, μια μάχη, μια ψυμαχία που δόθηκε μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Στην προσπάθεια το θύμα να αμυνθεί, να σωθεί, έγινε πάντως πράγματι κάποια μάχη. Και αυτό το δηλώνω για τον εξής λόγο. Στην έκθεσή μου αναφέρω ότι όλα τα πιστήρια συνολικά, πάνω από 12-15 πιστήρια, ήταν διάσπαρτα μέσα στο αυτοκίνητο, στην καμπίνα, που δείχνει μια καταστασία, δείχνει ότι υπήρξε μια μάχη πράγματι. Γι' αυτό και όλα αυτά διασκορπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Πολλά είναι τα ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί το κομποσκήνι είναι κάτι το οποίο φοριέται και ουσιαστικά ανοίγει στο χέρι του. Εντελώς προσωπικό ανοίγει στο χέρι του καθένα. Κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πριν για κάποιο λόγο τελείως προσωπικό, πήρα το κομποσκήνι του Δημήτρη. Στο δικό μου το χέρι είναι τεράστιο. Ανοίγει κάθε φορά στο χέρι του καθένα. Αυτό λοιπόν όμως, αν το βάλεις στο Δημήτρη, επίσης πρέπει να γίνει μεγάλη πάλι για να βγει. Μόνο του δεν μπορεί να πέσει αυτό σε ένα χέρι που είναι πολύ συγκεκριμένο. Ούτε εμποδίζει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, όποια και αν είναι αυτή. Δύο ερωτήματα. Να πάω σε διαφημίσεις, βεβαίως. Γιατί βλέπετε ότι είναι και 52 σχεδόν και πρέπει θα να... Θα έχουμε τον κύριο Κουρβάτση. Βεβαίως θα έχουμε τον κύριο Κουρβάτση, θα μας κάνει το χατήρι, γιατί με την κουβέντα εδώ με τον κύριο Ταοξή καθυστερήσαμε το τηλεοπτικό ραντεβού. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.